Την στεναρή αντίσταση των κριτικών απέναντι στην ελίτ της πολεμικής μηχανής της ναζιστικής Γερμανίας που επιστρατεύθηκε για την άμεση κατάληψη της Κρήτης τον Μάιο του 1941, τίμησαν πολιτικές, στρατιωτικές και διπλωματικές αρχές που έδωσαν σήμερα το παρόν στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά. Όλοι εμείς οφείλουμε να αποδίδουμε φόρο τιμής σε αυτούς που επέλεξαν να γίνουν ήρωες, αυτούς που επέλεξαν να αντισταθούν στο γερμανικό ζυγό και να μπορέσουμε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Η μάχη της Κρήτης αποδεικνύει ότι όταν είμαστε ενωμένοι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ελάχιστος φόρος τιμής για όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για ιδανικά, για αξίες, για την ελευθερία. Στο πρωτοφανέ σθένος, τη γενναιότητα και την αυτοθυσία των κριτικών αναφέρθηκαν στα μήνυματά τους ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Ιμανδυράκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογέρης. Για ένα ολόκληρο μήνα πριν 83 χρόνια το νησί φλεγόταν από άκρη σ' άκρη, όπου οι συμμαχίες δυνάμεις, οι αδερφωμένες μαζί με τους κριτικούς, έδωσαν τη μάχη για την επικράτηση των λαών έναντι του άξονα. 83 χρόνια μετά είμαστε όλοι εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη τους αλλά κυρίως να εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους και να μπορέσουμε με αισιοδοξία να ταινίσουμε το μέλλον. Στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της μάχης της Κρήτης έδωσαν το παρόν ο πρόεδρος των Δημοκρατών Ανδρέας Λοβέρδος και η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δώρα Αυγέρη. Η επέτειος έχει νόημα όταν δίνει φως σε αυτά που έχουμε να κάνουμε τώρα. Η επέτειος μιας μάχης όπου σε όλο τον πλανήτη έκανε γνωστό τον κριτικό λαό για τη λεβεδιά του, τον ελληνικό λαό για τη λεβεδιά του, αποκτά νόημα και πάλι σήμερα, επειδή μας φωτίζει για αυτά που πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να μην αισθάνεται δέος μπροστά στο έπος της Κρήτης, γιατί δεν πρόκειται απλά για μία και μόνο μάχη. Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λότζ βρέθηκε στα Χανιά για να τιμήσει τους ήρωες της πιο άνισης μάχης όλων των εποχών. Είναι για μας ως φιλικές χώρες, ως φίλοι της Ελλάδας, της Κρήτης, ως σύμμαχοι, ως εταίροι και μεγάλη τιμή και κάτι που πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο για να δείχνουμε το σεβασμό, να δείξουμε ότι θυμούμε όλοι αυτοί που έπεσαν τότε. Τιμή στη μάχη που καθόρισε την πορεία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου απέδωσαν αντιπροσωπείες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει απόψε με την καθιερωμένη τελετή λήξης στο αεροδρόμιο του Μάλεμε.